Καλησπέρα σας. Δεν θα μακρηγορήσω, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, ούτε θα απαριθμίσω όλες τις τελετουργικές, αν θέλετε, προσφωνήσεις τις οποίες θα όφελα να κάνω, το είπε και ο κ. Κουίκ προηγουμένως. Να πω μόνο το εξής, ότι αισθάνομαι τον εαυτό μου εξαιρετικά τυχερό, που η τύχη ή η σύμπτωση με έφερε να είμαι πρόεδρος στο Ιδρύμα Πολιτισμού τη στιγμή αυτή που έχει μια ευρύτερη συμβολική εμβέλεια. Και αισθάνομαι τον εαυτό μου πολύ τυχερό για πολλούς λόγους. Ο πρώτος είναι διότι έχω πάει 100 φορές στην Αίγυπτο και από την πρώτη φορά που πήγα, δεν ξέρω γιατί, αισθάνθηκα μια ιδιαίτερη συγκίνηση και μια ιδιαίτερη συνάφεια με το χώρο. Δεν ξέρω λέξη αραβικά βέβαια, αλλά παρά τα αυτά, συνεννοούμενος με το μάτι, με όλους τους Αιγυπτίους που έτυχα να συναντηθώ και δεν ξέρουν άλλη γλώσσα, αισθάνθηκα σπίτι μου. Αυτό είναι, αν θέλετε, το συναισθηματικό μέρος. Δεύτερο, θέλω να πω ότι πολύ νωρίς ασχολήθηκα με την ιστορία των κοινοτήτων. Η διατριβή μου, την οποία εκφώνησα στο Παρίσι, ένα μεγάλο κομμάτι είναι για τον παρικιακό ελληνισμό και φυσικά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για του παρικιακού ελληνισμού είναι η Αλεξάνδρα και το Κάιρο. Λοιπόν, ήδη από τότε ασχολήθηκα με αυτό το πράγμα, το μελέτησα και μάλιστα να πω ανεκδοτολογικά ότι με βοήθησε πολύ ο Στρατής Τσίρκας, ο οποίος μου έδωσε για ένα βιβλίο, θυμάμαι τότε, του πολίτη, ο ελληνισμός και η σύγχρονη Αίγυπτος. Ναι. Λοιπόν, αυτό με βοήθησε πάρα πολύ και μου το έστειλε μάλιστα ο άνθρωπος από το Παρίσι στην Αθήνα. Ήταν ένα σκορφαγωμένο αντίτυπο, το οποίο δυστυχώς έχει εξαφανιστεί. Παρά τα αυτά, διατηρώ και την εικόνα του Τσίρκα, όπως μου μιλούσε συνεχώς για την Αίγυπτο, αλλά και, αν θέλετε, το περιεχόμενο αυτής της ενασχόλησής μου που με έκανε να έρθω πολύ κοντά στο πρόβλημα τι θα πει παρικιακός ελληνισμός, τι είναι οι παρικίες και σε ποιο βαθμό τα είπανε άλλοι καλύτερα από μένα. Αυτό το πράγμα είναι κομμάτι της κοινής ελληνικής μας μοίρας. Τέλος, από και κάτι άλλο. Ότι έτυχε να γνωρίσω πολλούς Αιγυπτιώτες με τους οποίους με συνέδεσε φιλία, βλέπω τον Νικόλα τον Βουλέλη εδώ, με τον οποίο είμαστε φίλοι 40-50 χρόνια, μην τα μετρήσω τώρα πόσα είναι. Και να πω και το εξής, είμαι πολύ τυχερός, νομίζω, διότι μπορούμε να συνεχίσουμε το έργο του Κωστή του Μοσκόφη. Ο Κωστής ο Μοσκόφη ήταν μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε τις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις, άνοιξε το δρόμο για όλες τις συνεργασίες που θα μπορούσε να κάνει και θα κάνει το Ίδρυμα, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Και γι' αυτό το λόγο ετοιμάζουμε το φθινόπωρο να κάνουμε μια εκδήλωση μεγάλη στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια, η οποία, σε συνεργασία με την Πρεσβεία φυσικά, η οποία δεν θα αναβιώσει μόνο τα καβάφια που είναι δημιούργημα του Κωστή Μοσκόφ, αλλά θα έχει και σαν αντικείμενο, αν θέλετε, αναφόρο τιμής προς τον Κωστή Μοσκόφ, ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, είναι απολύτως αναγκαίος όταν μιλάμε και σκεπτόμαστε τι είναι και τι μπορεί να είναι η σχέση της Ελλάδος και της Αιγύπτου. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, δεν θα μακρηγορήσω, αλλά θέλω να πω πόσο πολύ προσωπικά αισθάνομαι τον εαυτό μου τυχερό που μου έλαχε αυτή η καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.